για το βιβλίο του κυρίου Αναστάσιου Μαυρουδί, το αφιερωμένο στον Έλληνα μοντερνιστή συνθέτη Γιώργο Σιλιάνο, την έκδοση του οποίου καλωσορίζουμε σήμερα, θα ακούσουμε ανθρώπους πολύ πιο αρμόδιους σε λίγο. Για τούτο, δεν σκοπεύω να σας κλέψω πολύ από το χρόνο σας. Στη σύντομη παρέμβασή μου, εκείνο μόνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όταν ο κύριος Μαυρουδής πρότεινε στο Μουσείο Μπενάκη την έκδοση της επεξεργασμένης μορφής της διδακτορικής του διατριβής, το ίδρυμά μας δεν δίστασε ούτε στιγμή να κάνει δεκτή την πρόταση και να εντάξει το βιβλίο στο εκδοτικό του πρόγραμμα. Μάλιστα, με ιδιαίτερη χαρά. Και η χαρά αυτή δεν υπαγορευόταν μόνο από την αρτιότητα, από την ποιότητα της συγκεκριμένης μελέτης. Δεν οφειλόταν μόνο στη φιλοσοφία του Μουσείου Μπενάκη για τον πολύπλευρο ρόλο του στο πλέγμα της ανάδειξης και της μελέτης του νεοελληνικού πολιτισμού, στο πλαίσιο της οποίας ο χώρος της μουσικής και του θεάτρου έχουν μια ιδιαίτερη προνομιακή ίσως θέση. Πάνω απ' όλα, αυτή η χαρά εκπορευόταν από την ιδιαίτερη σχέση που έχει διαμορφώσει από χρόνια το Μουσείο Μπενάκη με τον πρωτοπόρο Έλληνα συνθέτη και το έργο του. Αδιάψευστη απόδειξη αυτής της σχέσης αποτελεί η έκθεση που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2007 στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη, κυρίως όμως ο πλουσιότατος κατάλογος που τη συνόδευε και τον οποίο μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα σήμερα. Η έκθεση εκείνη και ο κατάλογός της είχαν πραγματοποιηθεί με το συντονισμό της Βαλεντίνης Τσελίκα, τότε υπεύθυνης του Τμήματος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, με την επιστημονική επιμέλεια της Βάλιας Χρήστοπούλου και με την αγαθή εποπτεία της Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου. Δίχως να είμαι ειδικός, έχω τη γνώμη ότι εκείνη η έκδοση, στην οποία εκτός από ένα μέρος του υλικού της έκθεσης περιλαμβάνονται αρκετές συνεισφορές μελετών της ελληνικής μουσικής, μουσικών και συνθετών, εκείνη η έκδοση λοιπόν αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στη μελέτη του έργου του Γιώργου Σισιλιάνου. Λίγα χρόνια μετά από την ανάλογης λογικής και σημασίας έκθεση που το Μουσείο Μπενάκη είχε αφιερώσει στο στενό του φίλο, τον συνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου, η έκθεση αυτή ερχόταν, όπως σημείωνε με το δικό του τρόπο ο βασικός εμπνευστής αυτών των πρωτοβουλειών, ο Άγγελος Δελιβοριάς, ερχόταν η έκθεση να μας υπενθυμίσει, παραθέτω, το τι οφείλουμε σε όσους μόχθησαν για την απελευθέρωσή μας από τα δεσμά της μικρής κλίμακας, για να μας κάνουν να ξαναδούμε τα πράγματα και μαζί τους τον εαυτό μας, όχι με τις παραμορφωτικές διόπτρες των ενδογενών παθήσεων, αλλά με το καθαρό βλέμμα της νεανικής ματιάς. Έτσι, συνεχίζει, ώστε να ξανακούσουμε τους χτύπους της καρδιάς μας μέσα από τις συγχορδίες μιας άλλης αρμονικής και από μια συμφιλίωση με την ιδέα ότι ο κοινωνικά προσδιορισμένος ρόλος του δημιουργού διαδραματίζεται πάντοτε στους ορίζοντες της πρωτοπορίας, του νεοτερισμού και της ανανέωσης, της συνέπειας, της ανεξαρτησίας και της μαχητικότητας. 4 χρόνια μετά, το 2011, το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής και με επιμέλεια της συντρόφου του συνθέτη της Έλλης Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, εξέδωσε μια επιλογή κειμένων του με το λιτό τίτλο «Για τη μουσική». Στον τόμο εκείνων συστεγάστηκαν ποικίλα κείμενα του Σισιλιάνου, κείμενα που γράφτηκαν σε ένα χρονικό άνοισμα σχεδόν μισού αιώνα, τα οποία μαρτυρούν τη διαρκή ανησυχία, τη μέρημνά του για τη μουσική, για τη μουσική ως παιδεία και ως δημιουργία. Κείμενα που, όπως σημειώνει η Γιωτοπούλου, μαρτυρούν τη δράση του ως συνειδητού και ενεργού μέλους μιας κοινωνίας με κέρια πολιτισμικά κενά που υπήρχαν όταν έγραφε και που δυστυχώς στην πλειονότητά τους υπάρχουν και σήμερα. Κείμενα προβληματισμού λοιπόν, προτάσεις σε θεσμικά όργανα, συνεντεύξεις, διαλέξεις για την πορεία της μουσικής και για τη δική του καλλιτεχνική παραγωγή, κείμενα θεωρητικού προβληματισμού, σημειώματα σε προγράμματα συναυλιών κτλ. Κείμενα ψηφίδες που βοηθούν τον ειδικό, αλλά και τον λιγότερο ειδικό, να προσεγγίσει την πολύπλευρη όσο και ανήσυχη προσωπικότητα του Έλληνα μοντερνιστή συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου. Ήταν λοιπόν αυτονόητη η απάντηση του Μουσείου Μπενάκη στην πρόταση έκδοσης του βιβλίου του κυρίου Μαυρουδί, βιολιστή, συνθέτη και μουσικολόγου, απόφοιτου του Οδείου Αθηνών και της Royal Academy of Music, πόσο μάλλον αφού πρόκειται για μια επιστημονική, τεκμηριωμένη μελέτη, η οποία απευθύνεται τόσο σε όσους αγαπούν τη μουσική, όσο και στους μουσικούς που έχουν συνείδηση ότι η εκτέλεση ενός μουσικού έργου δεν εξαντλείται στην παραγωγή ήχων, αλλά στοχεύουν να εμφυσίσουν ζωή στο έργο του συνθέτη. Κλείνοντας, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να εκφράσω τις πιο θερμές μας ευχαριστίες στο συγγραφέα
και για την εμπιστοσύνη του στο Ίδρυμά μας και για την πολύ καλή συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της έκδοσης. Θέλω να πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα, συνδυασμός υψηλών αισθητικών προδιαγραφών και έγκυρου επιστημονικού περιεχομένου, δικαιώνει τις προσπάθειες όλων όσοι εργάστηκαν γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Είναι για όλους μας μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής για να συζητήσουμε για ένα βιβλίο, για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο και το οποίο αφορά έναν πολύ σημαντικό συνθέτη, τον Γιώργο Σιλιάνο. Πριν απ' όλα, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής, τον κύριο Δημαρά, για ένα καλωσόρισμα για την εκδήλωσή αυτή. Με μεγάλη χαρά, ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει σήμερα στις εγκαταστάσεις του τη νέα αυτή έκδοση για το έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, του Γιώργου Σιλιάνου, ο οποίος υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης και συνεργάτης του έργου του Συλλόγου Φίλης Μουσικής. Δυστυχώς, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας δεν είναι πλέον ιδανικές για να παρουσιαστεί όπως θα έπρεπε το έργο αυτό, για το οποίο και επιφυλασσόμαστε να κάνουμε μια νέα εκδήλωση στο μέλλον, αν χρειαστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής τιμά τον πολυδιάστατο αυτό συνθέτη, τον Γιώργο Σιλιάνο. Έχει προηγηθεί το 2015 η έκδοση ενός πραγματοποίηση μιας ημερίδας και η έκδοση ενός αφιερωτικού τόμου με τον τίτλο «Σιλιάνος 1920-2005», ένα επιτυχιακό αφιέρωμα στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών που είχαν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του επιτυχιακού αφιερώματος. Το αφιέρωμα αυτό είχε διοργανώσει η Μουσική Βιβλιοθήκη μας το Μάιο του 2015 και τα κείμενα εκδόθηκαν σε ένα τόμο με την πολύτιμη επιμέλεια της κυρίας Στεφανίας Μεράκου, διευθύντρια της Μουσικής Βιβλιοθήκης, και της κυρίας Βάλιας Βράκα, υπεύθυνης του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Βιβλιοθήκης μας. Τα πολύτιμα μουσικολογικά κείμενα εκείνου του τόμου υπογράφουν ο Νίκος Μαλιάρας, ο Μάρκος Τσέτσος, ο Κώστας Χάρδας, ο Γιώργος Σακαλιέρος, ο Νίκος Τσούχλος, ο Πάνος Βλαγκόπουλος, ο Γιώργος Δεμερτζής και ο Χάρης Δημαράς. Και στόχο είχαν να αναδείξουν την πολύπλευρη προσωπικότητα, αλλά και τη θετική συμβολή του Σιλιάνου στην ελληνική και παγκόσμια μουσική ζωή και μουσική και έκδοση. Η έκδοση αυτή είχε υποστηριχθεί από την κυρία, τη σύζυγο του μαέστρου Σιλιάνου, την κυρία Έλγη Γιωτοπούλου Μαραγκό Σιλιάνου. Τώρα, παρένθεση, αλλά άσχετη, αλλά ενδιαφέρουσα. Σήμερα έφτασε στο Σύλλογο το νέο βιβλίο της Έλλης Γιωτοπούλου Σιλιάνου, το οποίο αναφέρεται στην ιταλική τέχνη, η καστική τέχνη του Μεσαίωνα, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και αναρτήθηκε άμεσα στην βιβλιοθήκη μας. Σήμερα, λοιπόν, υπό τις συνθήκες αυτές, έχουμε τιμή να φιλοξενούμε, είτε με φυσική παρουσία, μέσω του διαδικτύου, όλους εσάς τους σημαντικούς μελετητές του έργου του Σιλιάνου, υπό την ευκαιρία την έκδοση ενός ακόμη βιβλίου που έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία για το συνθέτη. Και μάλιστα πρόκειται για ένα βιβλίο στα αγγλικά
κάτι που τονίζει τη διεθνή παρουσία του έργου του Σιλιάνου. Πρόκειται για τον τόμο Σιλιάνος, The Greek Modernist Performing Selected Chamber Works and Orchestra, όπως 51, τόμος ο οποίος εκδόθηκε από το πάντα δραστήριο Μουσείο Μπενάκη. Εύχομαι στο συγγραφέα του, τον βιολονίστα και μουσικολόγο, τον κύριο Μαυρουδί, καλοτάξιδο το βιβλίο του και ανυπομονώ να ακούσω τα όσα θα υποθούν σήμερα εδώ από τους αγαπητούς φίλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω για μένα ότι ο Γιώργος Σισιλιάνος υπήρξε ένας συνθέτης με έργο που ακτινοβολεί και δεν περιορίζεται στα στενά όρια της εθνικής πραγματικότητας. Οι συνθέσεις του αποπνέουν ευφυΐα, φρεσκάδα, νεωτερικότητα, αλλά πάνω και πέρα απ' όλα αναδεικνύουν το μεγάλο αγαθό που προσφέρει η μουσική. Τη δυνατότητα να αγγίξουν την ψυχή του κάθε μουσικόφιλου που έχει την τύχη να τις ακούσει. Τέλος, προσωπικά αισθάνομαι τυχερός ότι είχα την ευκαιρία να έχω μία συχνή και επικοινή και μεγάλη προσωπική επικοινωνία με τον αείμνηστο Γιώργο Σισιλιάνο και είμαι γι' αυτό υπερήφανος και είμαι υπερήφανος. Αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και ευχαριστούμε πολύ διότι παρόλες τις δυσκολίες της σημερινής συγκυρίας, ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής είναι από τους πρώτους φορείς που σηματοδοτούν αυτή τη σημαντική επέτειο 1920-2020. Εάν ζούσε ο αείμνηστος Γιώργος Σισιλιάνος θα ήταν 100 ετών. Ναι. Και είναι κάτι σημαντικό. Αυτές οι επέτειοι μας βοηθούν πάντοτε να διατηρούμε τη μνήμη ζωντανή. Έχουμε τη χαρά επίσης σήμερα να έχουμε μαζί μας έστω εξ αποστάσεως τον αγαπητό φίλο Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, το γιο του συνθέτη, του οποίου τα διεθνή καθήκοντα αναγκάζουν να βρίσκεται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, αλλά ο οποίος νομίζω ότι θα μπορέσει να μας απευθύνει έστω διαδικτυακά δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Νίκο, κύριε Τσούχλο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημαρά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, με τον οποίο έχω και εγώ προσωπικούς δεσμούς για πολλά πολλά χρόνια και εσάς προσωπικά, καθώς και όλους τους εκλεκτούς ομιλητές που είναι είτε εκεί και σας βλέπω μπροστά μου, είτε διαδικτυακά συμμετέχουν, όπως ο Γιώργος ο Δημερτζής, ο Βίρον ο Φιλετζής. Αυτή η εκδήλωση είναι η αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων για την εκατονταετία από τη γέννηση του πατέρα μου. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα τον κύριο Μαυρουδί για το ωραίο το βιβλίο, το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα, πρέπει να πω, ως θέμα, διότι άπτεται, όπως θα υποθεί και στη συνέχεια, το έργο του Σιλιάνου για βιολί και για έγχορδα. Και ως πρώην ερασιτέχνης βιολιστής και εγώ είχα γρατζουνίσει λιγάκι την σονάτα για πιάνο και βιολί, η οποία είναι αφιερωμένη σε μένα. Το βιολιστικό έργο του Σιλιάνου, το έργο για έγχορδα, έχει μια σημαντική θέση στην δημιουργική πορεία, σε όλες τις δημιουργικές περιόδους και στην πρώτη και έως το τέλος. Έχει γράψει, όπως ξέρετε, και όπως θα υποθεί, κουαρτέτα, τρίο, κουιντέτο, έργο για ορχήστρα εγχόρδων, αφιερωμένο μάλιστα στην καμεράτα των φίλων της μουσικής, σονάτα για βιολί και πιάνο, για βιολοντσέλο και πιάνο, κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε το βιολιστικό αυτό έργο είναι ένα κομμάτι σημαντικό της όλης της δημιουργίας του Σισιλιάνου. Οι αναφορές σε αυτό το κομμάτι της δημιουργικής πορείας του Γιώργου Σισιλιάνου με συγκινούν ιδιαίτερα και για έναν άλλο λόγο, διότι πολλές φορές ο πατέρας μου με ρωτούσε αν κάτι που είχε γράψει ήταν εύκολο, αν ήταν δύσκολο, αν πεζόταν. Και άρα όλα αυτά και μάλιστα τα κομμάτια από τις παρτιτούρες του που είναι μέσα στο βιβλίο του κυρίου Μαυρουδί μου προξενούν έντονες αναμνήσεις.
Το έργο του Σιλιάνου δεν περιορίζεται βεβαίως στο βιολί και στα έγχορδα. Είναι πολύ ευρύτερο, θα το πούν και άλλοι ομιλητές. Εγώ όμως θα ήθελα άλλη μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους φορείς και κυρίως στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής. Και να συγχαρώ άλλη μια φορά τον κύριο Μαμπούδη και τους έκλεκτους συνομιλητές σας, κύριε Τσούκλη, και σας προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας αυτή την παρουσίαση, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να πάμε από το γενικό προς το ειδικό, να ξεκινήσουμε κουβεντιάζοντας για τον Γιώργο Σιλιάνο και ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τον καθηγητή κύριο Ιωσήφ Παπαδάτο, καθηγητή σύνθεσης του Ιωνίου Πανεπιστήμιο, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, στην οποία ο Σιλιάνος είχε προσφέρει πολλά, να μας μιλήσει για την προσωπικότητα του αείμνηστου Σιλιάνου ως εισαγωγή στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Γνώρισα τον Γιώργο Σιλιάνο στα 20 μου. Εκείνος ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης και πολύ γνωστός. Εγώ ήμουν στα πρώτα μου βήματα. Και όπως έχω πει κατ' επανάληψη και σε άλλες εκδηλώσεις κτλ., αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ο οποίος είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν πάντοτε προσινής, πολύ ευγενής, πολύ δοτικός, πολύ διαθέσιμος για συζήτηση και για πληροφορίες και γενικώς... Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά είναι αυτή η θερμότητα του χαρακτήρα του στις κατηδίαν συζητήσεις. Και βεβαίως αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι ότι οποιαδήποτε κουβέντα, και το έχω τονίσει κατ' επανάληψη αυτό, οποιαδήποτε κουβέντα και να κάναμε, πάντοτε αυτή η κουβέντα θα πήγαινε στα φιλοσοφικά ζητήματα. Δηλαδή είχαμε πάντοτε ένα θέμα το οποίο μας οδηγούσε τελικώς στην αρχή της φιλοσοφίας. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε. Πάντοτε εκεί καταλήγαμε να συζητάμε για τέτοιες βαθιές φιλοσοφικές έννοιες που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, την ψυχή, την τέχνη. Θυμάμαι επίσης, έτσι για να κλείσουμε λίγο αυτή την μικρή αναφορά, θυμάμαι επίσης την πρώτη φορά που πήγα στο σπίτι, εκεί γνώρισα και τον Σιλιάνο νεότερο. Ήταν ένας χειμώνας του 80, δεν κάνω λάθος, ανεβαίνοντας τη Λιγαβητού. Είχε πολύ κακό καιρό, σε αντίθεση με το σημερινό, ήταν πολύ κακός ο καιρός. Και θυμάμαι ότι είχα πάει έτσι για να μιλήσουμε μετά από πρόσκληση του αείμνηστου Γιώργου Σιλιάνου. Είχα πάει να μιλήσουμε έτσι, ξέρω, κάνα τέταρτο, μία μισή ώρα, πόσο. Και έφυγα μετά από 2 ώρες πλήρης πληροφοριών και τα λοιπά, αφού είχαμε δει και παρτιτούρες, μου είχε δείξει και τις δικές του παρτιτούρες και τι έγραφε και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αρκετή ώρα, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσω τώρα με ντοκουμενταρίστικη, ας πούμε, λογική αυτή την πολύ σημαντική μας κουβέντα και να την εκτρέψω από την πραγματική της θεματολογία. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Αν κάτι άλλο προκύψει και θυμηθώ κάτι άλλο, θα σας τα πω. Εξάλλου, ήταν πάρα πολλά όλα αυτά και ίσως θα είχε νόημα κάποια στιγμή να συζητήσουμε και αυτά, την πολύ ανθρώπινη πλευρά αυτού του ανθρώπου. Να υπενθυμίσω ότι, όπως είπε ο κύριος Τσούχλος πολύ σωστά, ο Γιώργος Σιλιάνος ήταν πολύ κοντά στην Ένωση Ελλήνων Μουσουργών από παλιά. Ήταν αντιπρόεδρος και στην Ένωση Σύγχρονης Μουσικής, με πραγματική εμπλοκή σε όλες αυτές τις διαδικασίες στις ημέρες σύγχρονης μουσικής, Διεθνούς Εταιρείας Μουσικής, Σύγχρονης Μουσικής. Και επίσης διατέλεσε και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών από το 81 στο 89, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν μια εποχή αρκετά δύσκολη για την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και προσπάθησε με κάποιες επαφές να μπορέσει να διευρύνει λίγο
τον χώρο στον οποίο εμφανιζόταν οι Έλληνες συνθέτες τόσο στον εθνικό χώρο όσο και στο διεθνή χώρο. Δύσκολες εποχές, πολύ λίγη η ανταπόκριση όσον αφορά τις χρηματικές επιχορηγήσεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι έκανε πολλά πράγματα. Και ως νυν πρόεδρος της Ένωσης Έλληνων Μουσουλμών, δεν έχω παρά να πω ότι καλύτερο, όχι μόνο λόγω της προσωπικής μας σχέσης, αλλά και λόγω της συναδελφικής μας ιδιότητας. Όταν περάσει η εποχή κατά την οποία ένας συνθέτης είναι δραστήριος, όταν περάσουν τα χρόνια, όταν φύγει από τη ζωή, συνήθως αντικείμενο, συνήθως το έργο του περνάει στα χέρια ιστορικών, στα χέρια μουσικολόγων ή στα χέρια άλλων συναδέλφων, οι οποίοι το μελετούν για να διδαχτούν από αυτό, από την συνθετική πλευρά. Το ενδιαφέρον της σημερινής συζήτησης έγκυται και στο εξής, ότι η συζήτηση αυτή περιστρέφεται ή γίνεται με αφορμή ένα βιβλίο, το οποίο μολονότι μουσικολογικά είναι εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικού βάθους, προέρχεται από την πένα ενός ερμηνευτή. Ευκαιρία να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ένα έργο ζει όταν ζει στα χέρια ερμηνευτών, όταν ζει στη συνείδηση ερμηνευτών, οι οποίοι είναι εκείνοι που εξασφαλίζουν την συνέχεια. Αυτό χωρίς καμία διάθεση απαξίας όσον αφορά τους μουσικολόγους ή τους ιστορικούς. Σήμερα έχουμε στο πάνελ της συζήτησης αυτής, είτε απευθείας είτε εξ αποστάσεως, τρεις σημαντικούς ερμηνευτές και ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι έχει να μας πει ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές στον ελληνικό χώρο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τρομερές υπηρεσίες στην υπόθεση της ελληνικής μουσικής, τέλος Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας, τον αρχιμουσικό Βίρονα Φιδετζή, ο οποίος όχι μόνο έχει συμβάλει σημαντικά διευθύνοντας πρώτες εκτελέσεις έργων του Σιλιάνου, αλλά ήταν και προσωπικός φίλος του συνθέτη και η μαρτυρία του είναι πάντοτε εξαιρετικά εύγλωτη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Βίρον Φιδεντής. Το Γιώργο το Σιλιάνο το γνώρισα σε πολύ νεανική ηλικία, θα έλεγα. Κατέβαινα τότε από τη Θεσσαλονίκη κάποιες φορές για να γνωρίσω Έλληνες συνθέτες. Εξ αρχής δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη οικειότητα. Ήταν ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, πολύ άνετος και, ας το πω έτσι, με πιο από καλό. Και συζητούσαμε πολύ συχνά για διάφορα θέματα. Μου έδωσε από την αρχή διάφορα έργα του. Θυμάμαι, με ενδιαφέρει κυρίως το κοντσέρτο για βιολοντσέλο. Τότε δεν ήξερα να υπάρχουν και άλλα κοντσέρτα ελληνικά για βιολοντσέλο. Η μουσική του δημιουργία, θυμάμαι, τον απασχολούσε πάρα πολύ το ζήτημα της επαφής με το κοινό. Διότι επειδή ήταν ένας καθαρόμορος μουσικός, από τη μια ένιωθε την ανάγκη του συμβαδίσματος με την πρωτοπορία της εποχής, απ' την όλη όμως καταλάβαινε και την ανάγκη της επικοινωνίας με το κοινό. Και πιστεύω ότι σε όλη τη ζωή ήταν μεταξύ αυτών των δύο πόλων. Πάντατε με την κύρια προσπάθεια της επαφής. Αυτό πιστεύω ότι τον απασχολούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα που εμπιστεύτηκε στα χέρια μου ένα τόσο σημαντικό έργο του όπως η Κασάνδρα.
τραγική αυτή καντάτα πάνω σε αρχαιοελληνικό κείμενο, το οποίο το είχε τονίσει με την ερασμιακή προφορά. Κάναμε πολλές συζητήσεις για το συγκεκριμένο έργο και τελικά βρέθηκε μια χρηματοδότηση, αν θυμάμαι καλά, από το πολιτιστικό ίδρυμα του Χαλανδρίου, το Αετοπούλιο, και έτσι μπόρεσε να γίνει ηχογράφηση στη Σόφια με την ορχήστρα και τη χοροδία της ραδιοφωνίας της Σόφιας και δύο εξαιρετικούς σολίστες, τη Γιολάντα Τιτάσο, κοντράλτο, και τον Γιώργο τον Παπά, μπάσο. Και ήταν το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 1985 που πήγαμε στη Σόφια για να γίνει ηχογράφηση του έργου. Έτυχε μια εξαιρετική ηχολήπτιση στο έργο, η οποία μου ήταν γνωστή διότι είχαμε ηχογραφήσει 4 χρόνια πριν μαζί τη Συμφωνία της Λεβεντιάς του Καλομύρη. Και ήξερα ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μια εξαιρετική κυρία, γυναίκα του διάσημου βούλγαρου πιανίστα του Άντων Τίκοφ, Κρασιμίρα Ντίκοβα. Και πολύ όμορφη, με αυτά τα χαρακτηριστικά που συχνά τα βρίσκει στην Βουλγαρία, πράσινα μάτια με μαύρα μαλλιά. Ήταν πολύ συνεπής. Στην εποχή εκείνη γράφαμε στις μαγνητοτενίες και το μοντάζ γινόταν με το ψαλίδι. Οπότε κάποια στιγμή ο Γιώργος ήταν πάντα στο στούντιο. Πάντα λίγο με τα νεύρα τεντωμένα. Με πιάνει, μου λέει, Βίβαν μου, μου λέει, τη βλέπω με το ψαλίδι και νιώθω σαν να μου κόβει τα σπλάχνα. Τι να κάνω. Είχαν βγει κάποια στιγμή ακούγοντας ένα απόσπασμα από την ηχογράφηση που κάνει η Ντίκοβα, πες του ότι να έρθει στο τέλος και να μου κάνει παρατηρήσεις. Ό,τι θέλει να το κάνουμε. Αλλά τώρα κι εγώ αγχώνομαι αν μου μιλάει, γιατί κι αυτός είναι αγχωμένος. Τέλος πάντων, κάπου τα βρήκαμε. Έκατσε στο επόμενο, στην επόμενη ηχογράφηση, έκατσε απ' έξω. Και επειδή ήταν άρχοντας, όταν τελείωσε και του έβαλε και το άκουσε, την αγκάλιασε και της έκανα και ένα χειροφύλημα πρώτα. Η Ντίκοβα βασικά μιλούσε γαλλικά, οπότε ήταν στο στοιχείο του. Ήταν ένας έμπειρος μουσικός, ήξερε ότι αυτό που γράφεται στο χαρτί, μετά όταν έρθει η ώρα της παγμάτωσής του, μπορεί να έχει κάποιες διαφορές ελάχιστες από αυτό που φαντάστηκε ο ίδιος ο συνθέτης. Που αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι και να βελτιώνουν την εικόνα που είχε ο συνθέτης. Μια στιγμή θυμάμαι, γινόταν ένα μεγάλο ορχιστρικό τούτη με χοροδία, πολύ έντονο, ένα δραματικό κορύφωμα. Σταματάμε λοιπόν, κάτι είπε η ηχολήπτης, οπότε τον ακούω να μου λέει, Φίον, το κόντρα φαγκότο. Το κόντρα φαγκότο φυσικά προσθέτει, αλλά δεν ακούγεται, δηλαδή δεν ξεχωρίζει μέσα σε ένα ορχιστρικό όγκο. Αλλά αυτός από την αγωνία του μου το είπε, είδε μουσική κάτω, έχοντας εμπειρία, γιατί ο ορχήστρας της ραδιοφωνίας ηχογραφούσε συχνά έργα σύγχρονα, λένε κομποζίτοροι, κομποζίτοροι, βουλγαριστά, βουλγάρικα, συνθέτες, συνθέτες, δηλαδή από την αγωνία, αυτός σωστά το έλεγε, αλλά μέσα στην ένταση που ήταν λίγο υπερβολικός. Είναι στιγμιότυπα αυτά από την ηχογράφηση. Να πω και κάτι προσωπικό. Όταν έφυγα από την Αθήνα μαζί του, η γυναίκα μου ήταν στο μήνα της, έγκυος. Οπότε το δεύτερο βράδυ της ηχογράφησης τηλεφωνιόμαστε, λέει καλά όλα, καλά, και ξέρω εγώ, εντάξει. Περνάει μισή ώρα, εγώ είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, χτυπάει το τηλέφωνο, όχ. Και μου λέει, σπάσαν τα νερά. Και παίρνω τηλέφωνο εγώ, έτυχε να έχει απεργία, να έχουν απεργία τα ταξί στην Αθήνα, δεν μπορούσε να πάει ο αδελφός μου, πεθαίνουν, τελικά ολόκληρη ιστορία, εγωνία, το πρωί του τάπα, ο Γιώργος ο Δεμερτζής ξεκίνησε από τη Χαλκίδα για να πάει να βρει τη γυναίκα μου, να πάνε στην κλινική. Τέλος πάντων, πήγαν όλα καλά. Το πρωί στη ραδιοφωνία ηχογραφούμε, γυρίζουμε στο ξενοδοχείο,
είναι μια ξινή βουλγάρα στη ρεσεψιόν, λέει, έχετε ένα μήνυμα. Εντάξει, μιλούμε με τον Γιώργο, μου το δίνει το μήνυμα, το κοιτάει κάποια στιγμή, οπότε εκεί που ήταν ξινή, γίνεται ολόγλυκη, με ένα χαμόγελο σε εκεί πάνω και λέει, έχετε γιο. Το γλεντήσαμε με τον Γιώργο και ακριβώς για τον λόγο αυτό δεν γύρισα μαζί του με το αεροπλάνο, ήρθε και αυτός μαζί μου με το πούλμαν. Πήγαμε με το πούλμαν στη Θεσσαλονίκη για να απολαύουμε την βραδινή πτήση, για να απολαύω να δει τη γυναίκα μου, διότι την άλλη μέρα έπρεπε να γύρω στη Θεσσαλονίκη για μια άλλη καλλιτεχνική υποχρέωση. Και έτσι είχα την ευκαιρία μετά την ηχογράφηση της Κασάνδρας να συνταξιδέψω μαζί του για αρκετές ώρες με το πούλμαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε και με την εμπειρία της ηχογράφησης. Μου είπε ορισμένα πράγματα και για το έργο. Συζητούσαμε φερειπίν το θέμα της ελληνικότητας. Τον απασχολούσε, όπως και τον απασχολούσε η ομοιομορφία των συνθετών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν έγραφαν στο σούπερ μοντέρνο ιδίωμα, όπου χανόταν κάθε αίσθηση προσωπικότητας και κάθε αίσθηση, ας πούμε, καταγωγής. Δηλαδή ήταν Άγγλος, Καναδός, Ρώσος, Κινέζος, ξέρω εγώ, Βραζιλιάνος, όλοι το ίδιο γράφαν. Και αυτό κάπου τον απασχολούσε και μου είπε ότι επειδή, όπως ξέρεις, στο θέμα της γλώσσας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος και τις σχέσεις της γλώσσας με τη μουσική, στο θέμα της Κασάνδρας μου επισήμανε κάτι που εγώ δεν το είχα αντιληφθεί, ότι σε διάφορους λαρυγγισμούς των τραγουδιστών, στον τρόπο που του συνέλαβε, είχε επηρεαστεί από τα δημοτικά τραγούδια. Έχω την εντύπωση ότι το κονσέρτο για ορχήστρα το είχα διευθύνει μετά την Κασάνδρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, το έκανα στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν ένα έργο που από την πρώτη στιγμή που το άκουσα με είχε εντυπωσιάσει και, για να το πω πιο έτσι απλά, με είχε κερδίσει. Είχα την τιμή να διευθύνω μια συναυλία αποκλειστικά με έργα του, με τη Συμφωνική της Ραδιοφωνίας, όπου μεταξύ των έργων αυτών ήταν και το κονσέρτο για βιολί με τον Γιώργο το Δεμερτζή ως σολίστα, και ένα πολύ ιδιαίτερο έργο του που το ενοχίστο σε εκ των υστέρων για πιάνο είναι οι παιδικές μινιατούρες και η σονάτα για βιολοντσέλο, την οποία την έκανε για ορχήστρα, και το έργο του για δύο πιάνα πάνω σε ένα θέμα του Ολλάντο Ντιλάσο, αν θυμάμαι καλά. Και σε αυτή τη συναυλία είχα την ευκαιρία, για αυτή τη συναυλία μάλλον, είχα την ευκαιρία να συζητήσω πολύ μαζί του για όλα τα έργα. Καταρχάς μου είχε εντυπωσιάσει αυτό το θέμα της όχι μεταγραφής, μεταενορχίστρωσης, μάλλον μετασύνθεσης της σονάτας για βιολοντσέλο για ορχήστρα, και κατάλαβα ότι ήταν αυτό το έργο πολύ ιδιαίτερο για αυτόν. Εγώ ως βιολοντσελίστας ήθελα να υπερασπιστώ τα βιολοντσελιστικά δικαιώματα, αλλά γελώντας μου είπε ότι γι' αυτό είναι νόμιμη και κάθε θεμητή, μάλλον κάθε εκτέλεση, είτε βιολοντσέλο πιάνο είτε ορχιστρική. Και έτσι με έπεισε. Σονάτες για βιολοντσέλο, ξέρω, δόξα τω Θεώ, μπόλικες. Μου φαίνεται είναι μοναδική που γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει από τον ίδιο του συνθέτη να γίνει η ενοχίστρωση. Υπάρχει, ας πούμε, του Μπραμ στο κουαρτέτο που το ενοχίστρωσε ο Σέμπερκ, κουαρτέτο με πιάνο. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό και το έκανε άλλο συνθέτη. Εδώ το κάνει ο ίδιος. Και όπως σου είπα, δεν γνωρίζω άλλη παρόμοια περίπτωση στην ιστορία της μουσικής. Πιθανό να υπάρχει, αλλά και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και τον, και ως βιολοντσελίστας, όπως σου είπα, τον τζίγκλισα λιγάκι. Αλλά πάντα είχε το χαμόγελο εκείνο, με ηρεμία μου απαντούσε και, όπως είπα, με καθησύχασε. Το βιολοντσέλο δεν χάνει τα δικαιώματά του. Το δεύτερο κουαρτέτο των Χόρδων είναι ένα, μιλάμε πάντα για τη δική του γραφή, έτσι, και στα δικά του μέτρα ένα πολύ βατό έργο. Και όχι ότι είναι εύκολο, αλλά οι απαιτήσεις
που έχει από τους εκτελεστές είναι λογικές, με την έννοια του ότι δεν φτάνουν σε εξτρέμ σημεία. Το τέταρτο κουάρτετο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταρχάς και η αισθητική του έχει διαφοροποιηθεί και γι' αυτό το λόγο οι απαιτήσεις του από τους εκτελεστές είναι εξαιρετικά μεγάλες. Όντως υπάρχει διαφορά, όμως εκείνο που εννοούσα προηγουμένως είναι ότι και σε ένα τόσο εξτρέμ δύσκολο έργο φαίνεται από πίσω η πειθαρχία που είναι αποτέλεσμα της γνώσης, της χρήσης των οργάνων. Μπορώ να γράψω εξτρέμ, αλλά αυτή η πειθαρχία με κάνει να ξέρω όπου είναι το όριο. Ως εκτελεστής το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί αλλιώτικα, να γράφω νότες στην τύχη, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να το κάνω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη φύση του οργάνου και με το τελικό αποτέλεσμα. Διότι μου έχει τύχει συνθέτης και γνωστός μάλιστα να γράφει κάτι ακατανόητες δυσκολίες, άλλο εξτρέμ και άλλο ακατανόητη, και όταν του είπα εδώ δεν βάγιασε μου, λέει, σημαίνει ο Χρήστος τα παίζουν όλα. Ναι, εδώ ξεχνάνε το εξής, ότι ο μουσικός που παίζει σε μια ορχήστρα είναι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος έχει πάντα μέσα του, ο μουσικός της ορχήστρας δηλαδή, έχει πάντα μέσα του την περιέργεια να ψάξει τις δυσκολίες στο όργανο. Εάν νιώσει, εάν διαισθανθεί, εάν καταλάβει ότι αυτός που έγραψε αυτές τις νότες με τον τρόπο που τις έγραψε, τον Ντιμά, δεν χρειάζεται ο μαέστρος να πει τίποτα. Θα βάλει τα δυνατά του να το πω, θα σκιστεί να το παίξει. Δεν χρειάζεται να του πείσεις τίποτα, μόνος του. Αν νιώσει ότι αυτός που το έγραψε αδιαφορεί για αυτόν, δεν τιμά αυτό που κάνει, γράφοντας στην τύχη πράγματα, να το πω λαϊκά, θα παίξει το γάμο του Καραγκιόζη. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό μπορώ να σου το πω σαν μουσικός που έχω ζήσει σε όλες τις πλευρές του μουσικού γίγνεσθε. Ως τούτη μουσικός, ως κορυφαίος μουσικός, ως σολίστας, ως μαέστρος. Βλέποντας το λοιπόν από όλες τις πλευρές, σου λέω με απόλυτη σιγουριά ότι ο μουσικός που νιώθει ότι ο συνθέτης γράφει δύσκολα, πανδύσκολα, αλλά ξέρει τι του γίνεται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα το μελετήσει και θα το παίξει. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι ένα συνηθισμένο κοντσέρτο, αλλά από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι πολλά κοντσέρτα του 20ου αιώνα δεν είναι συνηθισμένα κοντσέρτα με την αντίληψη που μας κληροδότησε ο 19ος αιώνας και ακόμα πιο πίσω. Ένα παράδειγμα, το κοντσέρτο του Άλμπαν Μπέρκ. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Το κοντσέρτο του Σιλιάνου το εντάσσω σε μια τέτοια κατηγορία κοντσέρτων, με μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη για το ρόλο του σόλο βιολιού ως προσωπικότητας που συμπορεύεται, συζητά και αν θέλεις καμιά φορά αντιστέκεται κιόλα στον άλλο που είναι η ορχήστρα, στον άλλο πάρτνερ, ας το πούμε έτσι. Για τις τεχνικές δυσκολίες, αυτά θα στα πει καλύτερα, μάλλον αποκλειστικά θα στα πει, γιατί εγώ δεν είμαι βιολιστής,
θα στα πει ο Γιώργος, αλλά βλέπεις πολύ καλά μέσα την εκμετάλλευση των συνδυασμών των ηχοχρωμάτων, όπως την αντιλαμβάνεται ο Σισιλιάνος, την αντίληψη ενός έργου όχι που θα υπηρετεί τη δεξιοτεχνία, αλλά θα υπηρετεί την μουσική έκφαση όπως αυτός την πιστεύει. Πιστεύω ότι η πρώτη συμφωνία είναι πολύ ωραίο έργο. Και όπως σου είχα πει και προηγουμένως, έχω την εντύπωση ότι οι αμερικάνικες κριτικές θέλαν μέσω του Σεσιλιάνου να χτυπήσουν το Μητρόπουλο. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες ανεξαρτήτως ικανοτήτων και ταλέντου για το ποιος θα ηγηθεί ενός τέτοιου οργανισμού. Και βέβαια ξέρουμε σήμερα αρκετά για το τι συνέβαινε στα παρασκήνια της Φιλαρμονικής Νέας Υόρκης για να αντικατασταθεί ο Μητρόπουλος. Η εκτίμηση δική μου λοιπόν είναι, γνωρίζοντας το έργο του Σισιλιάνου και πιστεύοντας ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ότι η κριτική αυτή ήταν άδικη και έγινε ακριβώς για να χτυπηθεί, όπως είπα, ο Μητρόπουλος. Με τη σύνθεση της δεύτερης συμφωνίας, πρέπει να σου πω, τον πίεζα λιγάκι, γιατί ως κεντροευρωπαϊκής μορφώσεως, μουσικής μορφώσεως, πιστεύω πολύ στις μορφές αυτές, που είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ανθρώπινη κατάκτηση, δηλαδή η μορφή της συμφωνίας. Και τον πίεζα εντός εισαγωγικών, είχε γράψει την πρώτη και μετά ήταν λιγάκι επιφυλακτικός. Τελικά ίσως η πίεση, σε εισαγωγικά πάντα, να τον έκανε να το ξανασκεφτεί. Και χάρηκα πολύ που έγραψε τη δεύτερη συμφωνία. Η κρατική ορχήστρα φέτος είναι τα 100 χρόνια του Σισιλιάνου και βάζει ένα μικρό έργο που ο ίδιος από μεράκι τον ορχήστρωσε, τις παιδικές μινιατούρες, εντάξει, που τις έγραψε για το Λίνο όταν ήταν παιδάκι, πολύ ωραία. Αυτό είναι το έργο, όταν έχει δύο συμφωνίες, έχει κονσέρτο για ορχήστρα, έχει την καντάτα, έχει όπερα. Αυτό είναι το έργο που ο πρώτος οργανισμός της χώρας θα έπρεπε να παίξει στα 100 χρόνια του συνθέτη. Δεν μου φαίνεται. Το Υπουργείο τι κάνει εκεί? Έχει έναν μηχανισμό. Όχι μηχανισμό αστυνομικό. Έναν ελεκτικό μηχανισμό. Δεν μισό λεπτάκι. Αυτές τις ορχήστρες πληρώνουμε όλοι μας. Τι κάνουν? Δεν έπρεπε να υπάρχει μια εθνική δισκογραφία? Λέω εγώ. Και στο λέω εγώ που αναγκάστηκα να τρέχω στην Βουλγαρία και έκανα 10 ελληνικές οπές στην Βουλγαρία. Γιατί τις έκανα εκεί? Δεν θα μην ήθελα να τις κάνω εγώ, να τρέχω στους Λόγκους και στα Λιβάδια της Βουλγαρίας? Όχι. Καμιά όχι δεν είχα. Αλλά εδώ ήταν οι καταστάσεις αδιανόητες. Και παραμένουν. Οτιδήποτε βγαίνει, όπως το βιβλίο το δικό σου, το οποίο είναι στην Αγγλική. Και βέβαια η Αγγλική σήμερα ως lingua franca του πλανήτη δίνει πολύ μεγάλα περιθώρια γνωστοποίησης αυτού του έργου σε ένα ευρύτερο κοινό. Και μάλιστα σε ένα κοινό εξειδικευμένο. Διότι αυτό το βιβλίο δεν το πάρει ο καθένας, έτσι. Θα το πάρει ένας μουσικολόγος, θα το πάρει ένας μαέστρος, ένας μουσικός, ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Τα έργα του Σισιλιάνου, τα άπαντα πρέπει να εκδοθούν. Εννοείται. Σταδιακά. Έτσι. Και όπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, γι' αυτό βρίσκονται κεφάλαια και ιδιωτικά. Στη Γερμανία, ας πούμε, αναλαμβάνει σε εκδοτικό οίκος η Πέτερς ή η Μπράιτκοφ, ξέρω εγώ, να βγάλει κάτι, αλλά μπαίνουν και τα υπουργεία, οι περιφέρειες, βιομηχανίες και δίνουν, αλλά αυτό όμως είναι μια κοινωνική κατάκτηση. Ήταν ψυχικό σθένος να προχωρήσει, ειδικά σε μια νοελική ατμόσφαιρα που δεν ευνοούσε τέτοια βήματα, να προχωρήσει τότε
πως το 12αύθονγκο. Αυτά τα λέω εξαρτήτως του πως βλέπω σήμερα εγώ την όλη εξέλιξη της νεοελληνικής μουσικής. Τότε όντως ήθελε ψυχικό σθένος και μετά ήθελε ψυχικό σθένος να λες ότι με ενδιαφέρει η επαφή με τον κόσμο και εγώ δεν είμαι υπέρ της τέχνης για την τέχνη και γι' αυτό πρέπει η τέχνη μας να είναι πιο φιλάνθρωπη. Και αυτά και με το λόγο και σε συνεντεύξεις τα δήλωνε ο Σισιλιάνος και με το έργο του προσπαθούσε ακριβώς να έχει αυτή την επαφή με το κοινό. Διότι έβλεπε τα αδιέξοδα. Είπα προηγουμένως αδιέξοδα ως προς την ταυτότητα της προσωπικότητας ενός που γράφει μουσική. Γράφουν όλοι το ίδιο με τα εφέ τα οποία τελικά γίνονται κλισέ και ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Αυτό πάβει να είναι σύνθεση και μάλιστα πρωτοποριακή. Αυτό είναι αντιγραφή. Λοιπόν, ο Σισιλιάνος, όπως είπα, ήταν ένας καθαρόαιμος μουσικός. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Τον ενδιαφέρει η έκφραση, τον ενδιαφέρει η διεύρυνση των εκφραστικών του μέσων και γι' αυτό έκανε και το άνοιγμα προς τα νεότερα συνθετικά ρεύματα. Αλλά πρωτίστως τον ενδιαφέρει η επαφή με τον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο μέρος του έργου του αυτό το πετυχαίνει. Και είναι κέρδος για την νεοελληνική μας μουσική αυτό. Διότι ένας τέτοιος σημαντικός μάστορας, γιατί επρόκειτο περί μάστορα, ένας πολύ λεπτουργός τεχνίτης της μουσικής γραφής, ήταν ο Σισιλιάνος και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι κέρδος ότι έργα του, ένα σημαντικό μέρος των έργων του είναι αυτό που είπα που είναι φιλάνθρωπα και μπορούν να κερδίσουν άμεσα το κοινό. Είναι πάντα διδακτικό και ενδιαφέρον να ακούει κανείς το βίο να φιβετζεί και τον λόγο του ο οποίος χωρίς πρόβλημα γίνεται και μαχητικός πολλές φορές. Επαναλαμβάνω το πόσο σημαντική ήταν και συνεχίζει και είναι η προσφορά του αρχιμουσικού Βίρονα Φιβετζή στην υπόθεση της ελληνικής μουσικής. Έχουμε βέβαια τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας, έστω και εξ αποστάσεως, έναν άλλο εξαιρετικά σημαντικό ερμηνευτή και όσο εναλλάσσονται οι ομιλητές πλησιάζουμε, κύριε Μαυροδί, περισσότερο στο αντικείμενο του βιβλίου σας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει με πάθος, με μεγάλο ταλέντο και με μεγάλη επιμονή το έργο για έγχορδα του Γιώργου Σισιλιάνου. Μιλάμε για τον βιολιστή, τον Γιώργο Δεμερτζή, του οποίου νομίζω ότι είναι η σειρά να συμβάλλει στην σημερινή μας κουβέντα. Χαιρετίζω κι εγώ την παρέα, την αγαπητή, εξ αποστάσεως, όπως είπε ο φίλος ο Νίκος ο Τσούχλος, Πάνος Δημαράς, Αναστάσης Μαυροδής, Ιωσήφ Παπαδάτος, ο Βίρον Φιδετζής, εξ αποστάσεως δεν ξέρω αν ήταν ζωντανά, δεν τον άκουγα πολύ καλά. Εγώ θα μου επιτρέψετε να κάνω κάτι διαφορετικό. Θέλω να μιλήσω υπερβολικά περιληπτικά για τη σχέση μου με τον Σισιλιάνο, η οποία είναι γνωστό ότι ήταν πάρα πολύ στενή από μια στιγμή και πέρα και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο. Πέραν δηλαδή και της συνεργασίας μας ως βιολιστής, εγώ συνθέτης εκείνος, βρισκόμασταν, παίζαμε, οι πρόβες γινόντουσαν στο σπίτι του, ερχόταν πάρα πολύ συντακτικά στο σπίτι μου, πρόβες, φαΐ, όλα αυτά γινόντουσαν και μπορώ να πω ότι όλα αυτά φτάσανε μέχρι την τελευταία στιγμή που ζούσε. Και θα αναφερθώ σε αυτό. Αλλά θέλω να μιλήσω περισσότερο για αυτό το βιβλίο το οποίο έχω εδώ πέρα και να σας πω ότι αυτό το βιβλίο που ο συγγραφέας του ξέρει πόσο πολύ το περίμενα ήταν για μένα η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων ετών στο χώρο της μουσικής έρευνας και παρουσίασης ενός έργου και του συνθέτη που το έγραψε. Τόσο πλούσιο, τόσο λεπτομερές, ένα θησαυρό για αυτόν που θα αναζητήσει γνώσεις για αυτό που ακούει
ή κυρίως για αυτό που θα ήθελε να παίξει κάποιο από αυτά τα έργα που παρουσιάζεται στο βιβλίο ή και κάποιο άλλο έργο, άμα θέλετε, του Σισιλιάνου. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα να βρω κάτι τέτοιο. Έχω δει αρκετές μελέτες σε μια χώρα που η μουσικολογία, όπως τουλάχιστον πιστεύω εγώ προσωπικά, αναπτύχθηκε τελείως δυσανάλογα σε σχέση με τη μουσική, τουλάχιστον σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πάρουμε την περίπτωση της πόλης των Αθηνών, μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας χωρίς μια μουσική ακαδημία. Κάπου να μάθουμε εμείς να παίζουμε πιο σοβαρά ή κάπου, αν θέλετε, που θα διδάξουμε και οι επόμενοι θα έρθουν και αυτοί να μάθουν και να διδάξουν ως δυνάμει χρήσιμη κρίκη μιας αρτιμελούς αλυσίδας. Υπάρχει όμως μια σχολή μουσικής επιστήμης, ένας κομψός τίτλος πίσω από τον οποίο κρύβεται μια αλήθεια. Ο πτυχιούχος επιστήμων της μουσικής σε αυτή τη χώρα δεν είναι απαραίτητο να είναι και μουσικός. Όλα αυτά, όλες αυτές τις προσωπικές σκέψεις, δεν τις διατυπώνω γιατί θέλω να γκρινιάξω άλλη μια φορά, το έχω κάνει αυτό στο παρελθόν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο βιβλίο, στο επίσης πολύτιμο βιβλίο με τη φροντίδα του Μουσείου Μπενάκη, με τα κείμενα του Γιώργου Σισιλιάνου, επιμέλεια της αγαπημένης Έλλης Σισιλιάνου Μαραγκοπούλου, στην παρουσίαση του οποίου είχα την τιμή να κληθώ ως ομιλητής και να συγκεντρώσω το ενδιαφέρον μου στην ξεχασμένη πλέον υπόθεση της Μουσικής Ακαδημίας Αθηνών και τον καταλυτικό ρόλο του Σισιλιάνου σε αυτήν και τη τραγική της κατάληξη, ζήτημα όχι άσχετο, πιστεύω, με το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα. Σταματώ εδώ για να γυρίσω στο βιβλίο. Ο Αναστάσης Μαυρουδής, κυρίες και κύριοι, για όσους τυχαίνει να μην το ξέρουν, και εδώ με πρόλαβε ο φίλος ο Νίκος ο Τσούχλος, ή ίσως δεν είναι σίγουροι ή δικαιολογημένα είναι καχύποπτοι, είναι ένας εξαιρετικός βιολιστής. Νομίζω πως δικαιούμαι να διατυπώνω κάτι τέτοιο, αφού κάποτε έπαιζα κι εγώ βιολί. Άκουσα την αριστουργηματική του ερμηνεία της σονάτας για βιολί και πιάνο του Σισιλιάνου ζωντανά, όπως και άλλα έργα που διατίθεται στο διαδίκτυο. Ως ενδεχομένως συμπτωματικά ο μοναδικός αυτή τη στιγμή βιολιστής που έχει παίξει όλα αυτά τα έργα που αναφέρονται στο βιβλίο, νομίζω πως δικαιούμαι δια να ομιλώ, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Κουτσόγιουργας, και να πω πως υπάρχει τεράστια διαφορά, πάλι με πρόλαβε ο Νίκος ο Τσούχλος, ανάμεσα σε κάποιον μελετητή που παραθέτει σκέψεις και μελέτες και έναν που θα σηκώσει το βιολί του για να υπερασπιστεί ότι υποστηρίζει εμπράκτος. Το κεφάλαιο «Problematization of Performance and Interpretation» αποτελεί ένα κομβικό σημείο. Ο αναγνώστης από εκεί και πέρα, αν δεν είναι κάποιος που θα ήθελε να τα βάλει, να παίξει δηλαδή τα έργα, χωρίς να λάβει υπόψη του υπάρχουσες εκτελέσεις, και άμα θέλετε τη γνώμη μου, πολύ καλά θα κάνει, θα βρει πολυτιμότατο υλικό που μόνο να βοηθήσει μπορεί. Θα βρει ακόμα και τα ίδια τα έργα με τη μορφή της παρτιτούρας, κάτι που με απλές εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να του δώσει όλο το υλικό που θα χρειαστεί για να παίξει. Που σε άλλες περιπτώσεις, πιστέψτε με, μόνο αυτονόητο δεν είναι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν κάποια πρόσβαση σε ηχητικό αντικείμενο, κάτι που σήμερα είναι επίσης εύκολο, ακόμα και για το κονσέρτο για βιολί, που δεν υπάρχει σε κάποια εμπορική ηχογράφηση και που να υπήρχε δηλαδή, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να την αποκτήσει κανένας. Από μία από τις καταγεγραμμένες εκτελέσεις του στη Δανία ή το Μέγαρο θα μπορούσε να διαδοθεί μέσω του διαδικτύου. Το ίδιο με το τέταρτο κουαρτέτο στην αξιοπρεπή, νομίζω, ηχογράφηση του νεοελληνικού κουαρτέτου. Για τα άλλα δύο έργα, τη σονάτα και το δεύτερο κουαρτέτο, γιατί όχι, και οι δύο γνωστές εκτελέσεις που σήμερα με τη γενικότερη κρίση του εμπορίου των ηχογραφήσεων δεν θα είναι εύκολο να αποκτηθούν. Ίσως και κάποιες, δεν ξέρω αν υπάρχουν, με το συγγραφέως βιολιστή, και αυτές όλες να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Εάν μάλιστα κάτι τέτοιο γινόταν κάπως οργανωμένα, θα μπορούσε αυτός που μελετά το βιβλίο να έχει κάποια πρόσβαση στο τι είναι αυτό για το οποίο συζητάμε ή διαβάζουμε. Art or duty, λοιπόν, η έννοια του καθήκοντος, άμα θέλετε, μεταφράζοντας μόνος μου τη λέξη duty, υπήρξε για μένα καθοριστικό κριτήριο για τη γενικότερη ενασχόλησή μου με την ελληνική μουσική,
ιδίως τα σύγχρονα έργα ανθρώπων που ζουν δίπλα μας. Από εκεί και πέρα αφήνω να μιλήσουν όσα έχω αφήσει, χωρίς ποτέ μου να μπορώ να φανταστώ πως η τότε ηχογράφηση της σονάτας μου θα γίνει αντικείμενο τέτοιας σχολαστικής συγκριτικής επεξεργασίας. Βλέπετε, είχα μείνει στην ιστορική γραπτή φράση του Γιώργου Λεωτσάκου, την οποία αντιγράφω. Αυτονόητα δεν κρίνεται κανείς από τα CD. Πασίγνωστες οι εφικτές μόνο στα στούντιο ηχοληψίας ταχυδακτυλουργίες. Τέτοια λοιπόν τιμή να ασχολείται κανένας νότα-νότα με ό,τι έκανα δεν την περίμενα. Θέλω να τελειώσω με μία μικρή έτσι σκηνική κομική όπερα, μπούφα, μα θέλετε, με τέσσερις πολύ μικρές ιστορίες. Διαφημίζοντας το βιβλίο στους μαθητές μου, τους έδειξα την παρτιτούρα του τετάρτου κουαρτέτου για τις δυσκολίες του οποίου έχω πολλές φορές αναφερθεί. Ένας μαθητής μου, ο Πλάτωνας, μου είπε πως για ένα τέτοιο έργο, για να το παίξει, θα έπρεπε να μελετήσει πολύ καλά την παρτιτούρα πριν ακουμπήσει το βιολί. Η δική μου ερώτηση ήταν, δεν μου λες, θα κάνουν και οι άλλοι το ίδιο? Η δεύτερη σκηνή της κομικής όπερας μεταφέρεται στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών, όπου μετά τον θάνατο ενός άλλου συνθέτη, του Δημήτρη του Δραγατάκη, επίσης ενός σημαντικού μοντερνιστή, αν θέλετε, της μεταπολεμικής εποχής που έχει αφήσει και αυτός έργα ανάλογα, κονσέρτο για βιολί, κουαρτέτα, σονάτες κτλ., με το οποίο τυχαίνει να με συνδέει με αυτόν και τον Σιλιάνο ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αν θέλετε, το μόνο παράσημα που δέχομαι, τα τελευταία τους έργα. Στο Δραγατάκι το 7ο κουαρτέτο, στο Σιλιάνο τα ηχοχρώματα. Ο Δραγατάκης πέθανε και εμείς αμέσως μετά το έργο που είχε αφήσει στο γραφείο του την μέρα που πέθανε, το 7ο κουαρτέτο, το παρουσιάσαμε στο Οδείο Αθηνών μαζί με το 4ο κουαρτέτο του Μπάρτοκ. Εκεί ήταν ο Τάτσης ο Αποστολίδης, για τον οποίο τόσα συγκινητικά διάβασα στο βιβλίο και με συνεκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένας μαθητής τιμά με αυτόν τον ωραιότατο τρόπο το δάσκαλο, και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι και εγώ ήμουν δεμένος μαζί του, όπως και ο ίδιος ήταν συνδεδεμένος ιδίως στα νιάτα του με τον Γιώργο τον Σιλιάνο. Έπαιξε κατά τη γνώμη μου καθοριστικό ρόλο στο να εξελιχθεί ο συνθέτης, δεδομένου ότι κάποιο έργο που γράφεις πρέπει και να παίζεται. Και αυτό δεν είναι αφορά μόνο το 2ο κουαρτέτο, το οποίο, άμα θέλετε, σηματοδοτεί μια αλλαγή, μια εξέλιξη, αλλά κυρίως το 1ο, το οποίο με δική μου επιμονή μπορέσαμε να το επαναπαρουσιάσουμε και μέσα από αυτό να υπάρχουν και αρκετές, άμα θέλετε, ανεκδοτολογικές ιστορίες, χαριτωμένες όπως με καταναλογία αυτών που έλεγε ο Βίρονας ο Φιδετζής, από τα οποία θα σας πω μία χαριτωμένη σκηνή. Όταν τελείωσε η ηχογράφηση με την παρουσία του συνθέτη και κατορθώσαμε επιτέλους να παίξουμε μία φορά καλά το τέλος και μία τενούτα, ο συνθέτης ακούστηκε με ένα τεράστιο κλείνοντας την παρτιτούρα για να μας χαλάσει την ηχογράφηση, εγώ να τον πετάξω έξω, να τον στείλω στην αίθουσα όπου ήταν ο ηχολήπτης και να μου λέει «Μα τι έκανα?» Του λέω «Απλώς χάλασε την ηχογράφηση». Και έτσι αναγκαστήκαμε να την ξανακάνουμε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, ελπίζω ναι. Αυτά όλα γίνεται η συναυλία, είναι μέσα ο Τάτσης ο Αποστολίδης, πάμε στα παρασκήνια, έρχεται ο Τάτσης Αποστολίδης και αντί συγχαρητηρίων μου λέει το εξής, αναφερόμενο στο 4ο κουαρτέτο του Μπάρτοκ. Γιώργο μου, εμείς εκείνη την εποχή δεν μπορούσαμε να παίξουμε κάτι τέτοιο. Και σηκώθηκε και έφυγε. Τρίτη σκηνή, τώρα πάλι για να αναφερθώ σε κάποιες σημεία του βιβλίου και μάλιστα στο 4ο κουαρτέτο το οποίο αναλύει, είναι ένα workshop με το κουαρτέτο Αρντίτη, όπου βρίσκομαι πάλι εγώ με τους μαθητές μου. Το κουαρτέτο Αρντίτη, στο οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας, ή μάλλον αναφέρεται κυρίως τον Ιρβίν Αρντίτη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε ή μιλούσε για την ερμηνεία σύγχρονων κουαρτέτων, μας έκανε μία επίδειξη πρόβας του έκτου, αν θυμάμαι καλά, του κουαρτέτου του Brian Fernyhough
συνθέτης στον οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας. Όταν κατάλαβε ο Ιρβίν ποιος είμαι, μου απευθυνόταν με ένα πολύ τρυφερό και συναδελφικό τρόπο και μου έλεγε το εξής. Παρουσία του πάλι των μαθητών μου. Έλεγε, ξέρεις κάτι, εγώ λέει, θέλησα να φτιάξω ένα κουαρτέτο γιατί κάποια μέρα με έπιασε η μανία να παίξω το δεύτερο κουαρτέτο του Λίγκετη. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που το πρωτοπαρουσιάσαμε. Απλώς με έπιασε η μανία να το παίξω. Σχημάτισα ένα κουαρτέτο με φίλους μου που με ανεχόντουσαν. Στη συνέχεια, ανοίγοντας τα χέρια του και δείχνοντάς μου τους συναδέλφους του, τα λιμπάν της σύγχρονης μουσικής, οι οποίοι φυσικά είναι διαφορετικοί από τους παλιούς, ένα τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω, τον περίφημο τελίστα Ρόχαν Ντεσαράμ, έναν από τους παλιούς εννοώ, μου λέει, κοίτα τώρα, λέγοντάς μου με νόημα, κοίτα τώρα πόσο σοβαροί είναι πλέον αυτοί με τους οποίους συνεργάζομαι και πόσο φανατικοί είναι στο να παίζουν κάτι τέτοιο. Και η τέταρτη σκηνή που θα ήθελα να σας πω είναι πλέον στο σπίτι του ίδιου του Σιλιάνου. Με αντικείμενο μια πολύ παράξενη ιστορία. Βρέθηκε ένας κενός φάκελος στο αρχείο Σκαλκότα αυτή τη φορά, ο οποίος έλεγε το εξής. Νίκου Σκαλκότα, δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων, παρεδόθη εις κύριο Σιλιάνο. Λέω, τι είναι αυτό. Παίρνω αμέσως τηλέφωνο τον Γιώργο τον Σιλιάνο, μου λέει, ναι, ξέρω. Οπότε πηγαίνω στο σπίτι του να συζητήσουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Μου λέει, κοίτα να δεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ταξίδι μου στη Νέα Υόρκη τότε που παρουσιάστηκε η πρώτη συμφωνία. Ο Μεν Μητρόπουλος μου είχε ζητήσει να του κουβαλήσω για να παίξει εκεί πέρα ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, την περίφημη Σονάτα Οστινάτα. Και όταν βρέθηκα, λέει, στη Βοστόνη, ένας μουσικός εκεί μου λέει, είστε Έλλην? Λέω, ναι. Γνωρίζετε τον κύριο Σκαλκότα? Α, λέω, δυστυχώς έχει πεθάνει. Μήπως μπορείτε, λέει, να παραδώσετε στους οικείους του αυτό το έργο, το δεύτερο κουαρτέτο? Τι είναι το δεύτερο κουαρτέτο του Σκαλκότα? Είναι το έργο το οποίο είχαμε τόσα χρόνια χαμένο και στο οποίο αναφέρεται ο Μήνος Δούνιας όταν πέθανε ο Σκαλκότας για το πόσο μεγάλη εντύπωση τους είχε κάνει όταν το είχαν ακούσει στο Βερολίνο. Και μάλιστα καταλήγει η νεκρολογία του Δούνια, πού είναι αυτό το έργο. Ρωτάω τον Σισιλιάνο, το είδες το έργο? Βεβαίως, μου λέει. Το είδα και ήταν ένα αριστούργημα. Και τι το έκανες? Το έδωσα στον Ανάκο, τον περίφημο Γιάννη Γεωργίου Παπαϊωάννου, ο οποίος Ανάκος είχε την φαϊνή ιδέα να δώσει τα χειρόγραφα σε κάποιους που το έπαιξαν και μετά το έργο ξαναχάθηκε. Αυτή η ιστορία, όπως και οι προηγούμενες, δεν θα ήθελα να έχουν καμία άλλη σημασία πέρα από το να τονίσουν ότι πέρα από το να έχουμε τα έργα μπροστά μας, τις παρτιτούρες, ηχογραφήσεις γι' αυτά, σας πληροφορώ, υπάρχουν και τη δυνατότητα να τα μελετήσουμε, υπάρχει και μια άλλη τραγικότατη δυνατότητα να μην έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Να μην υπάρχουν τα έργα ή να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Ευτυχώς τώρα με τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου έχουν γίνει ενέργειες τις οποίες ούτε να διανοηθώ δεν θα μπορούσα και οι οποίες μάλιστα μας δίνουν τη δυνατότητα εκτός από την πρόσβαση να είναι η πρόσβαση αυτή και πολύ εύκολη. Αυτό θα ήθελα να πω κι εγώ και έτσι να πάω πηγαίνοντας πίσω σε αυτήν μου την ιστορία να πω τι σήμαινε αυτή η κοντή φράση του Αποστολίδη, ο οποίος, να σημειώσω, δεν θα έχανε ούτε μία συναυλία και δεν θα με άφηνε ένα πρωί να κοιμηθώ χωρίς να με πάρει την επόμενη να μου πει πώς του φάνηκε αυτό που έκαναμε. Είχα κι εγώ μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, παρότι ούτε μαθητής μου ήταν, ούτε ο ίδιος ως δάσκαλος ανήκε στο ίδιο στρατόπεδο, επιτρέψε μου να πω, με το δικό μου τον αγαπημένο δάσκαλο, τον Στέλιο τον Καφαντάρη. Παρ' όλα αυτά, είχαμε αναπτύξει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση και φυσικά μια ανταλλαγή σε πληροφορίες γύρω από τα κουαρτέτα και όλα αυτά. Όλα αυτά, απλώς για να πω πόσο δύσκολα ήταν κάποτε όλα αυτά τα πράγματα και πόσο με εντυπωσίασε αυτό το έργο, όπου τώρα για έργα στα οποία θα σας εξομολογηθώ πως ούτε εγώ ήξερα, όποιος τα έχω παίξει τέτοιες λεπτομέρειες, παρότι είχα τον συνθέτη δίπλα μου, είναι πλέον
διαθέσιμα. Αυτός που θέλει να τα παίξει, είναι πολύ εύκολο πλέον να τα βρει. Υλικό, ηχογραφήσεις, τα πάντα. Η μόνη μου πρόταση είναι ας γίνει κάτι ώστε οι ηχογραφήσεις αυτές να είναι δυνατές. Οι δικές μου είναι δώρο, δεν υπάρχουν κανένα θέμα δικαιωμάτων και οτιδήποτε, και δεν μένει παρά να γίνουν κάποιες ενδεχομένως ενέργειες ώστε να ερωτηθούν και κάποιοι άλλοι αν αυτό είναι η κρατική ορχήστρα για το κοντσέρτο ή η ορχήστρα του Όλμπορκ για, επίσης για το κοντσέρτο, μια πολύ ωραία εκτέλεση. Μια μικρή διαδικασία ώστε τα έργα να είναι διαθέσιμα και έτσι όλο αυτό το έργο να έχει πραγματικά αυτό που είπαμε, μια χρησιμότητα. Αυτά ήθελα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να ακουγόμουν. Αγαπητέ Γιώργο, όχι μόνο ακουγόσουν, αλλά σε ακούμε πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση και με μεγάλη προσοχή. Εκείνο το οποίο μου φαίνεται να προκύπτει αβίαστα από όλη αυτή τη συζήτηση είναι το εξής. Ακούσαμε σπουδαίους ερμηνευτές, τον Βίρονα τον Φιδετζή, τον Γιώργο τον Βενετζή, ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην υπόθεση της ερμηνείας των έργων αυτών και οι οποίοι είχαν ένα προνόμιο το οποίο δυστυχώς οι επόμενες γενιές δεν έχουν πια. Την παρουσία του συνθέτη. Την παρουσία του συνθέτη δίπλα τους, ο οποίος με πολλούς τρόπους, μέσα από συζητήσεις, μέσα από φιλοσοφικές τοποθετήσεις, μέσα από τεχνικές διευκρινήσεις, ήταν εκεί για να τους βοηθήσει στη διαδικασία κατανόησης. Στο βιβλίο αυτό σημειώνω μία πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά σε μία φράση του Έρβιν Στάιν. Ο εκτελεστής πρέπει να έχει μια κρυστάλλινη αντίληψη της μουσικής την οποία πρόκειται να παίξει κλπ. Κλπ. Αυτή την αντίληψη, αυτή την κατανόηση εις βάθος του νοήματος του έργου οι αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι τους οποίους ακούσαμε είχαν το προνόμιο να μπορούν να την αντλήσουν, να την μαντέψουν από τα ίδια τα λόγια του συνθέτη. Και βέβαια υπάρχουν ηχογραφήσεις και υπάρχει και η διαρκώς συνεχιζόμενη και ελπίζω για πολλά χρόνια ακόμα πρακτική δραστηριότητα των συναδέλφων αυτών πάνω στη σκηνή που μεταλαμπαδεύει αυτές τις σημασίες του έργου και ταυτόχρονα μας μεταφέρει και την αντίληψη και τις προθέσεις του συνθέτη. Όμως όπως λέει ένα παλιό ρητό, ανατολίτικο, δεν θα μπορέσω να σας δώσω περισσότερες βιβλιογραφικές λεπτομέρειες περί αυτού. Όταν κάποιος πεινάει, μπορείς να του δώσεις ψάρια να φάει ή μπορεί να του μάθεις να ψαρεύει. Και αυτό το δεύτερο είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, αγαπητέ κύριε Μαυροδί, στις μεγάλες αρετές του βιβλίου σας και στην προσφορά του βιβλίου σας. Για ένα νέο μουσικό ο οποίος δεν έχει πια πρόσβαση άμεση στη γνώμη του συνθέτη, στην συμβουλή του, στην καθοδήγησή του, άπαξ και ακούσει τις ηχογραφήσεις των παλιών, άπαξ και μελετήσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν μια εικόνα γύρω από ένα έργο, στο τέλος της ημέρας είναι μόνος του απέναντι σε μία παρτιτούρα, σε ένα κείμενο. Και αυτό το κείμενο, το μουσικό, χρειάζεται εργαλεία για να το κατανοήσει, για να το ανασυνθέσει στο κεφάλι του πριν τολμήσει να βγει πάνω στη σκηνή και να το μετατρέψει σε ήχο. Αυτή η διαδικασία, την οποία βλέπουμε, αυτή η διαδικασία κατανόησης, προσέγγισης του μουσικού κειμένου, την οποία βλέπουμε να εκτυλίσσεται ζωντανά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, είναι μία διαδικασία που λέγεται ανάλυση. Λέγεται ανάλυση της μουσικής, όχι ενδεχομένως με τον ακαδημαϊκό, στεγνό, εντός εισαγωγικών, επιστημονικό, μουσικολογικό τρόπο, αλλά ανάλυση ως μία διαδικασία κατανόησης. Έχω λοιπόν
βρίσκομαι μόνος ενώπιον ενός μουσικού κειμένου, πώς το προσεγγίζω, πώς το κατανοώ. Αυτή είναι μια μεγάλη διδαχή που βγαίνει από τις σελίδες του βιβλίου σας, είναι ακριβώς αυτή η προσέγγιση. Αυτή η ανάλυση, η χρήσιμη ανάλυση, η ανάλυση η οποία, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι απλώς μια αυτόνομη επιστημονική ή ψευδοεπιστημονική ενασχόληση με ένα μουσικό κείμενο, μια καθαρός στεγνά φιλολογική, αλλά μια διαδικασία κατανόησης η οποία θα καθοδηγήσει τη μουσική πράξη. Και η μουσική πράξη είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όσον αφορά τα μουσικά έργα. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που και αυτό πρέπει να το ξαναπεί κανείς. Είμαστε σε μια εποχή όπου υπήρξαν τεράστιες προσωπικότητες οι οποίες λέγανε ότι ο εκτελεστής, ο ερμηνευτής είναι κάτι περιττό. Ο ερμηνευτής είναι εκεί διότι οι αναγνώστες της μουσικής δεν έχουν αρκετά ανεπτυγμένες τις ικανότητες ανάγνωσης. Άρα, ιδεωδώς, αρκεί να πάρω ένα έργο και να το διαβάσω σιωπηλά για να αγγίξω το βαθύτερό του νόημα. Σόενμπεργκ, Πιέρ Μπουλέζ είναι δύο από τα ονόματα, τα τεράστια ονόματα που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας είναι ο ήχος του έργου που έχει σημασία και ο ήχος του έργου όπως στοιχιώνεται από την κατανόηση του ερμηνευτή, από την αντίληψη του ερμηνευτή, επειδή πιστεύω αυτό το πράγμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το βιβλίο, για το οποίο χαιρόμασταν πάρα πολύ να μας λέγατε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μου συμπαραστάθηκαν, με βοήθησαν, με καθοδήγησαν και με συμβούλευσαν για να γράψω αυτό το βιβλίο. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου, τον Τάτσι Αποστολίδη, ένθερμο υποστηριχτή του Γιώργου Σιστηλιάνου, που πρώτος ερμήνευσε και υπογράψε έργα του. Ήταν ο άνθρωπος που με μίλησε στο έργο του συνθέτη, δίνοντάς μου την σονάτα για βιολί και πιάνο. Επίσης, ευχαριστώ το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής και την Ντάνα Παπαχρήστου που με βοήθησε στο να συγκεντρώσω τα ψηφιακά αρχεία για να ξεκινήσω την μελέτη μου. Επίσης, ευχαριστώ την Σταυρούλα Χριστοπούλου που μου έδωσε την διδακτορική της διατριβή, που ήταν και η πρώτη ακαδημαϊκή μελέτη πάνω στη ζωή και το έργο του Γιώργου Σιστηλιάνου. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου στο κολέγιο Goldsmiths, Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον Keith Potter, τον Αλεξάνδρη Βάσιν, καθώς και την Ευαγγελία Ματζουράνη και τον Μιχαήλο Τρανταφυλόφσκι. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω την Έλγιο Τοπούλου Σιστηλιάνου, που στήριξε και ενθάρρυνε την έκδοση του βιβλίου, καθώς και τον Λίνο Αλέξανδρο Σιστηλιάνου για την συμπαράστασή του. Ευχαριστώ τον Γιώργο Δεμετζή, που μίλησε για την δημιουργική συνεργασία του με τον Σιστηλιάνου, δίνοντάς μου μια ιδιαίτερη οπτική, καθώς δεν γνώρισα ποτέ τον συνθέτη από κοντά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Μουσείο Μπενάκη και τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, που ανέλαβε την απαιτητική προσπάθεια μιας τέτοιας έκδοσης. Ευχαριστώ το Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδότησε την έκδοση του βιβλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αντιπρίτη του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητή Ιωσήφ Παπαδάτο, που δέχτηκε να μιλήσει σήμερα για να στηρίξει την παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Οδείου Αθηνών, αρχιμουσικό Νίκο Τσούχλο, που συντόνισε τη σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστώ επίσης τον μαέστρο Βίρνο Αφιδετζή που μίλησε για τον Σιστηλιάνο και το βιβλίο σε μια μαγνητοσκοπημένη παρέμβαση, καθώς ήταν αδύνατο να είναι μαζί μας σήμερα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής για την παραχώρηση του χώρου για τη σημερινή εκδήλωση και τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Πάνο Δημαρά, και τον διευθυντή Αλέξανδρο Χαρπιολάκη για την παρουσία τους, καθώς και τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής της γενέθλιας πόλης μου Ραφίνας για την χορηγία στην πραγματοποίηση της έκδοσης. Πρέπει να σας πω ότι μου έκανε μεγάλη έκπληξη αυτά που είπε ο κύριος Δεμετζής και βέβαια εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή του και για αυτά που είπε για το βιβλίο αυτό.
όπως και αυτά που είπατε εσείς. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε από την έρευνα στο να μάθει κάποιος τι χρειάζεται για να δώσεις μια πιστική εκτέλεση, μια πιστή εκτέλεση ενός έργου. Όπως ξέρουμε, καθώς εξελίχθηκε η μουσική, οι αποστάσεις γίνανε μακρύτερες και όπως είχατε πει προηγουμένως, άρχισε μια στιγμή και μετά να εκδίδονται τα έργα και δεν μπορούσες να έχεις άμεση επαφή με τον δημιουργό ενός έργου. Και έτσι χρειάστηκαν να δημιουργηθεί μια σημειογραφία η οποία να είναι πιο συγκεκριμένη, πιο περιεκτική, να έχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το πώς πρέπει να παιχθεί ένα έργο έτσι όπως το αποτύπωνε ο συνθέτης στο χαρτί και όπως πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ με αυτό, ότι η μουσική δεν είναι μόνο οι νότες στο χαρτί, αλλά είναι αυτό που ακούει ο ακροατής, αυτό που δέχεται. Και είναι και αυτός, δηλαδή και αυτός συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Αυτό που είπε ο κύριος Φιδετζής προηγουμένως, που έχει να κάνει με τον μουσικό, ο οποίος προσπαθεί να... και όταν μάλιστα βλέπει ότι αυτό που έχει γράψει ένας συνθέτης είναι ψαγμένο, είναι φτιαγμένο σωστά, δεν είναι στην τύχη, δεν έχει κάνει πράγματα για λόγους εντυπωσιασμού, θα σκιστεί, ας πούμε, να το αποδώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται και ο ακροατής. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν, ας πούμε, έχει ψάξει ένα έργο προσεκτικά ένας εκτελεστής και το παίξει πιστικά, δηλαδή με μια ειλικρίνεια προσωπική, μετά από σωστή μελέτη και έρευνα, αυτό θα το καταλάβει με κάποιον τρόπο ο Κροατής και θα απολαύσει το έργο αυτό ακόμα περισσότερο και ο συνθέτης, αν είναι εν ζωή και το ακούσει, θα το συνειδητοποιήσει και αυτός, θα εκτιμήσει και αυτός ότι η μουσική του παίχτηκε με αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν ουσιαστικά που προσπάθησα να κάνω, να κοιτάξω με αυτό το βιβλίο. Και ο λόγος που ο Σισιλιάνος ουσιαστικά είναι το κέντρο και το θέμα, η μουσική του, αυτά τα έργα, το θέμα του βιβλίου, είναι επειδή είναι ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, ένας μάστορας, όπως είπε ο κύριος Φιδετζής, της μουσικής, ο οποίος έψαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό ό,τι έκανε, δεν έκανε τίποτα στην τύχη. Εμπνεύστηκε από άλλα έργα τα οποία τα ενσωμάτωσε στη δικιά του την τέχνη. Και το άλλο, ας πούμε, είναι ότι έχει και ένα αρχείο το οποίο τα αποτυπώνει όλα αυτά. Είναι πολύ οργανωμένο. Έχει πάρα πολλές σημειώσεις και όλες τις σκέψεις του. Έχει πάρα πολλά κείμενα ο ίδιος γράψει. Κάποια από τα οποία έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη στον τόμο για τη μουσική. Και λόγω αυτής της εξερεύνησης της τεχνικής γραφής και της έκφρασης που προσπαθούσε ο συνθέτης διαρκώς να βελτιώσει την εκφραστικότητά του, έχουμε ένα πολύ πλούσιο έργο το οποίο το κατατάσσουμε σε τρεις περιόδους, αλλά και εντός σε αυτές τις περιόδους υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην τεχνική και στην εξέλιξη του ίδιου συνθέτη. Οπότε
Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι επειδή υπάρχει αυτό το πολύ πλούσιο έργο το οποίο εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του συνθέτη με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο μπορεί κάποιος να πει επιστημονικά ότι έχει ένα μειωμένο περιθώριο στατιστικού λάθους, να το πούμε έτσι, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για έναν μουσικό για να ερευνήσει την τεχνική της εκτέλεσης και της εφαρμοσμένης ανάλυσης, όπως αναφέρατε προηγουμένως. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων, το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων, η σονάτα για βιολί και πιάνο, καθώς και το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα. Το δεύτερο κουαρτέτο, για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν το έχουν ακούσει, είναι εμπνευσμένο από την μουσική του Μπάρτοκ, θα μπορούσε κάποιος να πει, ενώ στο τέταρτο κουαρτέτο ο συνθέτης προχωράει σε μια πλήρως συριακή γραφή, που έχει και μεγάλες απαιτήσεις, όπως ξέρει πολύ καλά ο κύριος Δεμετζής και ανέφερε προηγουμένως. Έχει μεγάλες απαιτήσεις στο πώς μπορεί να παιχθεί μόνο και μόνο, δηλαδή ο ρυθμός του και ο συνδυασμός των οργάνων στο να είναι συγχρονισμένοι, εν πάση περιπτώσει, οι εκτελεστές. Μόνο και μόνο αυτό το θεωρητικά απλό πράγμα έχει πολύ μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις. Ύστερα η σονάτα είναι εμπνευσμένη από την Σακόν του Μπαχ, από ένα ποίημα του Ρίτσου στην άκρη του λιμανιού, το οποίο το έχει ξαναχρησιμοποιήσει ο συνθέτης σε ένα από τα 6 τραγούδια, ένα προγενέστερο έργο για φωνή και πιάνο. Το δεύτερο μέρος της σονάτας είναι εμπνευσμένο από το ποίημα Παντούμ του Σεφέρη, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη τεχνική επαναλήψεων. Και τέλος, το τρίτο μέρος της σονάτας είναι εμπνευσμένο από μια σύντομη ιστορία του Σεφέρη πάλι, που λέγεται Νιζίνσκι, και εμφανίζει τον Νιζίνσκι σαν τον τέλειο καλλιτέχνη, του οποίου την εκτέλεση παρατηρεί ο Σεφέρης σαν ο αφηγητής στο σαλόνι του. Ουσιαστικά αυτή είναι η ιστορία που βλέπουμε στον Νιζίνσκι. Ενώ το κονσέρτο είναι εμπνευσμένο από ένα έργο θεατρικό του Σάμιουελ Μπέκετ, το That Time, ή τότε που, όπως είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, στο οποίο ο συνθέτης χρησιμοποιεί τις 3 διαφορετικές φωνές που υπάρχουν στο θεατρικό έργο, σαν 3 διαφορετικές σειρές, οι οποίες εναλλάσσονται σαν χαρακτήρες σχεδόν και στιγμιότυπα τα οποία περιγράφει ο Μπέκετ στο κείμενό του, εντός του κονσέρτου Σιλιάνου. Τα χρησιμοποιεί δηλαδή η έκφραση είναι σαν μια σκαλωσιά για τη δομή του έργου. Η ελπίδα η δικιά μου και ο λόγος που είναι το βιβλίο στα αγγλικά είναι γιατί ελπίζω να το διαβάσουν ξένοι ερευνητές, ερμηνευτές που δεν έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν την ελληνική γλώσσα, και να τους κινήσει το ενδιαφέρον στο να κάνουν τη δικιά τους έρευνα και να παίξουν κομμάτια του Σιλιάνου, τόσο ώστε να υπάρξει μια συνέχεια και στο εξωτερικό, ουσιαστική, για να εκτιμηθεί το πολύ σημαντικό συνθετικό έργο του Γιώργου Σιλιάνου. Ο κύριος Δεμερτζής προηγουμένως ανέφερε την δυσκολία που υπάρχει στο να ακούσει κάποιος κάποια τα έργα του Σιλιάνου. Για παράδειγμα, τα CD που έχουν κυκλοφορήσει με τα έργα μουσικής δωματίου, που παίζει το νέο υλικό κουαρτέτο του κυρίου Δεμερτζή και η σονάτα
για βιολί και πιάνο που είναι μέσα σε αυτά τα έργα, τα οποία τα αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, είναι πολύ σημαντικές εκτελέσεις, οι οποίες όντως δυστυχώς δεν μπορείς να τις ακούσεις εύκολα αυτές τις ηχογραφίσεις, εκτός και αν έχεις τους δίσκους. Δηλαδή, πλέον που όλα γίνονται μέσω του streaming, δεν μπορείς δυστυχώς αυτά να, με το πάτημα ενός που να τα ακούσεις. Αυτό ελπίζω να αλλάξει και αυτό που έχω κάνει και που ελπίζω να υπάρξουν και άλλοι που να θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτό, είναι έχω φτιάξει ένα site για το Σιλιάνο, το οποίο λειτουργεί από τις 29 Αυγούστου, που ήταν η ημέρα των 100ών γενεθλίων του, το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Σιλιάνου και προς το παρόν είναι τώρα που σας μιλάω, σε ένα πρώιμο στάδιο που έχει ουσιαστικά ένα χρονοδιάγραμμα της ζωής του, που βέβαια περιέχει όλα του τα έργα και έχει την πρώτη σελίδα του κάθε έργου και μάλιστα και σύνδεσμο που μπορεί κάποιος να πάει να δει την ψηφιακή παρτιτούρα η οποία βρίσκεται στο ΙΕΜΑ, στο Ίδρυμα, στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Μουσικής και Ακουστικής. Και αυτό που ελπίζω να γίνει με αυτό το site είναι στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες μελέτες, όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται να μοιραστεί την μελέτη του, η οποία μπορεί να είναι άμεσα προσβάσιμη, όπως και επίσης εάν μας επιτρέψει ο κύριος Δεμερτζής να βάλουμε τις ηχογραφήσεις ή τουλάχιστον δείγματα των ηχογραφήσεών του σε αυτό το site, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες εύκολα να έχουν μια ιδέα για τα έργα του Σιλιάνου. Το επέτρεψε ήδη. Επισήμως, ναι. Αυτό. Ναι, και στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν παρτιτούρες, γιατί για την δημιουργία και τη μελέτη του βιβλίου ψηφιοποίησα, δηλαδή δακτυλογράφησα τις παρτιτούρες του Σιλιάνου, ώστε να είναι πιο εύκολα να διαβάζουν. Βέβαια, όπως ξέρετε, ο μουσικός γραφικός του χαρακτήρας είναι εκπληκτικός. Είναι σχεδόν σαν τυπογραφείο μόνος του, το χέρι του είναι εκπληκτικό. Αλλά και πάλι, ας πούμε, είναι πιο εύχριστο να υπάρχει ένα ψηφιακό αρχείο, γιατί να μπορούν να υπάρχουν και πάρτες για το κάθε όργανο, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις, ιδιαίτερα για μεγάλα έργα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον, όπως και ήταν και ευχή του κυρίου Φιδετζή στο βίντεο που είδαμε πριν, να εκδοθούν όλα του τα έργα, ούτως ώστε με πολύ εύκολο τρόπο να μπορούν οι εκτελεστές να τα παίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον πάντα φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Φίλης Μουσικής, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή τα 100 χρόνια τη γέννηση του Σιλιάνου και βέβαια με αντικείμενο την έκδοση αυτού του θαυμάσιου βιβλίου που λέγεται Σιλιάνος, The Greek Modernist, του κύριε Αναστάσιο Μαυροδί. Μια εξαιρετική έκδοση υποδειγματικής ποιότητας, πρέπει να πω, του Μουσείου Βενάκη, που είναι ένα πραγματικό απόκτημα για όλη την μουσική κοινότητα και που ταυτόχρονα είναι και μια χειραψία με το διεθνές αγγλόφωνο κοινό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την σημερινή σας παρουσία εδώ και να ευχηθούμε σε αυτό το βιβλίο, όπως λένε, παροτάξτε. Κύριε Τσούχλο, εγώ προσωπικά βρίσκομαι μεταξύ τριών διακεκριμένων μουσικών, μουσικολόγων, ειδικών της τέχνης και η παρουσία μου, δηλαδή ο σύλλογος, δεν έχει κανένα άλλο ρόλο παρά να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, ειδικά όταν πρόκειται για νέους Έλληνες μουσικούς ερευνητές, και ειδικότερα εφόσον πρόκειται για τόσο διακεκριμένους Έλληνες συνθέτες και πνευματικούς ανθρώπους. Είμαστε πάντοτε εδώ. Η βιβλιοθήκη, ξέρετε το ρόλο τον οποίο παίζει, η μουσική βιβλιοθήκη του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και όχι μόνο του Μεγάρου. Ξέρετε, υπάρχει διαφορά.
στο Μέγαρο είναι, αλλά είναι του συλλόγου των φίλων της μουσικής. Έχει πλούσιο υλικό, ίσως όλο το έργο του Σιλιάνου στην εργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είμαστε... Δεν το κάνουμε για να φιλοξενήσουμε, για να έχετε ευχαίρεια πρόσβαση στο σύλλογο και στις εγκαταστάσεις του. Είναι υποχρέωσή μας. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, η σημασία της συμβολής σας είναι κατά μείζωνα λόγο μεγάλη και λόγω της χειρής απουσίας κάποιων άλλων φορέ από τέτοιες ιστορίες. Θα ήθελα να μην αναφερθώ στους πόντες, αλλά να αναφερθώ στους παρόντες, στο σύλλογο των φίλων της μουσικής, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Δύο Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη, δεν είναι εξαντλητική απαρίθμηση. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς που θα έπρεπε να είναι μέρος αυτού του έτους ο Σιλιάνος και που ελπίζω ακόμα και την τελευταία στιγμή να δώσω το παρόν. Ελπίζουμε. Να προσθέσω κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μαυρουδί. Εύχομαι ολόψυχα όντως να είναι καλοτάξιτο το βιβλίο. Εύχομαι επίσης να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω μελέτες για την ελληνική μουσική, διότι η ελληνική μουσική έχει πολλούς δημιουργούς οι οποίοι δεν είναι γνωστοί όσο θα έπρεπε, το έργο των οποίων δεν έχει μελετηθεί, δεν θα έλεγα όσο θα έπρεπε, σχεδόν καθόλου. Οπότε αυτό το βλέπω και ως μία αρχή, μία πολύ καλή αρχή για μία πολύ σημαντική πορεία που πρέπει ούτως ή άλλως να ακολουθήσει. Και να θυμηθώ κιόλας κλείνοντας κάτι που θυμήθηκα λόγω των συνειρμών των προηγουμένων συζητήσεων, ότι βεβαίως ο Σιλιάνος ήταν ένας μοντερνιστής συνθέτης, όμως δεν έπαβε ποτέ, και αυτό ήταν μια κουβέντα την οποία την κάναμε πριν να ολοκληρώσει την Κασάνδρα, έλεγε πάντοτε, μου είχε πει εμένα τουλάχιστον, φαντάζομαι το είχε πει σε πολλές αναστροφές, εγώ θέλω να τραγουδήσω τη μουσική μου. Έτσι, που σημαίνει δηλαδή ότι είχε αυτή την πολυδιάστατη προσωπικότητα που θέλετε να αναδείξετε και μέσα στην διατριβή σας, με τόσο ανάγλυφο τρόπο, νομίζω ότι και τα πραγματικά περιστατικά του βίου ακριβώς αυτό αποδεικνύουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική μελέτη και εύχομαι και στις επόμενες επιτυχίες.